Για μία ακόμη φορά είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα με βαρύ τραυματισμό και της κυρίας που συνόδευε το παιδί των 3 ετών και του παιδιού. Ένα ατύχημα που δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί. Φως ημέρας, κρατούσε τις καιρικές συνθήκες ιδανικές. Πέρασε με επιτυχία η κυρία, έχοντας στο χέρι της το παιδί, το ένα ρεύμα ανακατεύθυνση προς την Αθήνα, φτάνοντας στην διαχωριστική νησίδα, φτάνοντας στη μεσαία λωρίδα, παρασύρθηκε από τη μοτοσυκλέτα. Τώρα διερευνάτε σε ποιο ακριβώς σημείο παρασύρθηκε, εάν είχε τον απαιτούμενο χρόνο αντίδρασης ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, που ήταν σε ευάλωτη θέση συγκριτικά με ένα αυτοκίνητο για να κάνει τους απαιτούμενους αποδεκτικούς ελιγμούς ή τουλάχιστον και μέσω τροχοπέδησης να μπορέσει να το αποφύγει. Βεβαίως και δεν περνούσε η κυρία μαζί με το παιδί από διαβάσεις πεζών, όμως και οι οδηγοί των οχημάτων είτε μοτοσυκλέτας είτε αυτοκινήτου θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί για να μπορέσουν να αποφύγουν με οποιονδήποτε τρόπο ένα τέτοιο τραγικό τροχαίο ατύχημα.